κίνηση και πάλι από τον Σίτο, ο οποίος είναι γρήγορος και θέλει να μπει στην περιοχή. Ο Μίτογλου έχει ακολουθήσει. Ο Σίτο πέρασε, έκανε την προσποίηση, έβγαλε έξω για τον Φερνάντεθ. Σούταρε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Φάση μόλις το 2 για τον Αστέρα. Ο Αστέρας με τον Σίτο να κρατάει μπάλα πιεζόμενος από τον Μίτογλου. Το γύρισμα από τον Αλβάρες. Ο Φερνάντεθ πήρε την κεφαλιά. 0-1. Στο 28 ο Αστέρας επέμεινε από την αριστερή πλευρά. Ο Φερνάντεθ με το κεφάλι νικάει τον Κλέιμαν και όλη την άμυνα του Βόλου για να ανοίξει το σκορ. Και πάλι από την αριστερή πλευρά ο Αστέρας. Ίσως λίγο μονότονα, αλλά η δουλειά έγινε. Με τη μία η σέντρα από τον Μουναφό, ο Μίτογλου άφησε την μπάλα να σκάσει, κάτι ζήτησε ο Μπαράλες. Συνεχίζει το παιχνίδι με Σίτο και Μίτογλου. Ο Βαλιέντε έστρωσε, σούταρε δυνατά ο Κλέιμαν, κατάφερε να συγκρατήσει. Εδώ η προηγούμενη φάση με τον Μπαράλες να πέφτει. Δίπλα στη φάση ο Παπαδόπουλος. Προλάβει ο Σάντσες, ο Μουνάφο πολύ ψυχρέμα, ο Φερνάντεθ έχει πολύ χώρο μπροστά του και τον Μπαράλες αριστερά, ανεβαίνει ο Κρεσπί δεξιά, ο Φερνάντεθ σούταρε, η μπάλα έπεσε αλλά όχι τόσο ώστε να κατέβει από το δοκάρι του Κλέιμαν. Ο Φεράρι σήκωσε την μπάλα στην περιοχή, ο Δουβίκας με πλάτη καταπληκτικά, σούταρε, out! Φοβερή ενέργεια από τον Δουβίκα. Στο 41 η μεγαλύτερη ευκαιρία στο μάτς για τον Βόλο. Κοιτάξτε με τι τρόπο έβαλε στην πλάτη του τον Καστάνιο. Ο Αλβάρες μπήκε προς τα μέσα και έπαιξε καταπληκτικά και πάλι δεξιά για τον Κρεσπί. Ο Κρεσπί σέντραρε, κεφαλιά προς τα πίσω, Μπαράλες μόνος του, πλασέ, out! Στο 49 ακουμπάει το 0-2 μετά το λάθος της άμυνας του Βόλου ο Μπαράλες, αλλά σουτάρει, out. Έβγαλε έξω ο Τσοκάνης. Το 1-2 δεν έγινε ποτέ. Εδώ Μουνάφο πήρε φάουλ. Ο Λόπε διαμαρτύρεται για φάουλ στον Τσοκάνη νωρίτερα. Για αυτήν εδώ τη φάση. Άφησε το παιχνίδι ο Παπαδόπουλος που είναι μπροστά στη φάση. Η πάσα είναι για τον Φερνάντε. Έμεινε κάτω το Σημεάκι. Ο Κλέιμαν απομάκρυνε ο Τιλίκα. 0-2 σηκώνεται τώρα το Σημεάκι. Με τον Φερνάντεθ, ο Τιλίκα σε ρόλο φόρ. Ο Φερνάντεθ κράτησε, έβγαλε έξω στον Ιγκλέσιας, ο οποίος έστρωσε και σούταρε με δύναμη, out! Ο Φεράρι με το περιβραχιόνιο, άλλαξε με τον Μπαρτόλο, γύρισε ωραία την μπάλα στην περιοχή, πάνω από το δοκάρι όμως του Τσιφτσί. Μακριά ο Τσιφτσίς. Παλιά από τον ακριτικό, Δουβίκας. Επιλέγει τον δεξιό διάδρομο. Ο Δουβίκας γύρισε ωραία κόρνερ. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση που κάτι ζήτησε ο Βόλος. Δεν υπάρχει τίποτα. Κόρνερ ήτανε. Έχει χώρο ο κριτικός. Ο Περέα σέντραρε για τον Κολόμπο. Συνεχίζεται το παιχνίδι με τον Μπαρτόλο. Κόντρα ριμπάλα. Πλαγιό. Ο Κολόμπο το συζητά με τον Παπαδόπουλο.